Έτσι 4 ώρες τη μέρα εσένα σκέφτομαι. Η φυγή σου στο στήθος μου σφαίρα, το παραδέχομαι. 24 ώρες τη μέρα για σένα νοιάζομαι. Με σπασμένο μυαλό σου φωνάζω, σε χρειάζομαι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, μεσημέρι Παρασκευής, τελευταίο μεσημέρι για τον μήνα Μάιο, 31 Μαΐου, φεύγει και ο Μάιος λοιπόν. Με αστάθεια όμως μας αποχαιρετίζει μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που είχαμε τουλάχιστον χθες εδώ στη δική μας περιοχή στα Γιάννενα και τουλάχιστον 15 λεπτά χαλαζόπτωσης ήταν αρκετά προκειμένου να δημιουργήσουν έτσι ένα χάος. Καθώς να πούμε ότι και κάποιοι δρόμοι κεντρικοί έτσι πλημμύρισαν, ενώ και σε κάποιες περιπτώσεις λόγω συσσωρευμένων υδάτων χρειάστηκε να διακοπεί και η κυκλοφορία. Σήμερα να πούμε ότι ο καιρός είναι γενικά αίθριος με αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους τώρα αυτές τις ώρες, μεσημβρινές, απογευματινές στα υπηρωτικά. Να πούμε ότι οι άνεμοι επιπνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ έως 29 βαθμούς Κελσίου, τοπικά 30 στην Δυτική Ελλάδα, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Από αύριο βέβαια, που μπαίνει και ο Ιούνιος, μας κάνει ποδαρικό με ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει και στους 36 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Ενώ βέβαια μην ξεχνάμε ότι τώρα μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχουμε και το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι. Από Κυριακή μέχρι Τετάρτη λένε ότι θα είναι έτσι πιο ζεστές ημέρες. Τώρα βλέπουμε και τον χάρτη από το Μετέο για τον καιρό σήμερα και το πώς θα κυλήσουν έτσι τα φαινόμενα. Σοβαρό κύμα ζέστης στις επόμενες ημέρες. Τώρα, να πούμε παράλληλα ότι σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων της χώρας, ενώ χθες ξεκίνησαν για τους υποψηφίους των ΝΕΠΑΛ. Σήμερα εξεταζόμενο μάθημα ήταν η νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία, ενώ σειρά την Τρίτη έχουν τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και η βιολογία. Τώρα, να κάνουμε και μία αναφορά από το Ήπειρος Online στην οικονομία, καθώς να πούμε ότι έχουμε σημαντική πτώση του πληθωρισμού στη χώρα για τον μήνα Μάιο, δηλαδή από το 2,3% πήγε στο 2,3% από 3,1% που ήταν τον Απρίλιο, αυτή τη μείωση είχαμε, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,6% από 2,4% που ήταν τον Απρίλιο. Είπαμε για αυτή τη μείωση. Στο μεταξύ, να πούμε όμως ότι σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του μέτρου μόνιμης μείωσης σε 4.000 προϊόντα, δηλαδή της έκπτωσης κατά 5% που είχαμε σε περίπου 4.000 προϊόντα. Από αύριο δεν θα ισχύει αυτό το μέτρο, το οποίο είχε εφαρμοστεί από τον Δεκέμβριο. Και ουσιαστικά ήταν μέσα στα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση, προκειμένου να αναχαιτήσει την ακρίβεια. Τώρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν αυτό το μέτρο θα επεκταθεί και στην συνέχεια, δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Τώρα θα το δούμε. Θα πούμε βέβαια στην συνέχεια περισσότερα και γι' αυτό. Έχει ενδιαφέρον, όπως και για την επικαιρότητα. Θα ξαναγυρίσουμε όμως σε λίγο. Πάμε όμως να συνεχίσουμε, περνώντας στο πρώτο μας θέμα. Το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι το Ζαγόρι πλέον έχει ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Να πούμε ότι πρόκειται για την 19η εγγραφή ελληνικού μνημείου στον κατάλογο της UNESCO και η πρώτη πολιτιστικού αγαθού της Ελλάδας ως πολιτιστικό τοπίο. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Ράπτη, αντιδήμαρχο πολιτισμού στο Δήμο Ζαγορίου. Καλησπέρα σας, κύριε Ράπτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μια σημαντική στιγμή αυτή για το Ζαγόρι. Το είπα ότι είναι η 19η εγγραφή στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, όμως σημαντική στιγμή και για τη χώρα, αφού πρόκειται για την πρώτη εγγραφή, πρώτη πολιτιστικού αγαθού ως πολιτιστικό τοπίο. Ακριβώς έτσι είναι. Πριν ξεκινήσω, να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία σε κάθε νέο και νέα που εξετάζονται σήμερα, που ξεκινήσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις.
Σχετικά με το θέμα μας, είναι ακριβώς έτσι. Τα ζαγοροχώρια είναι, εντάσσονται στην UNESCO ως το πρώτο πολιτιστικό τοπίο στον κατάλογο της UNESCO. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Και αυτό κάνει το Ζαγόρι γνωστό στην Οικουμένη και παγκόσμια. Το προηγούμενο Σάββατο ήταν η εκδήλωση της εγγραφής, θα γινόταν στη Βίτσα. Δυστυχώς όμως ο καιρός ανέτρεψε τα σχέδια, παρουσία Πρωθυπουργού, και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, το μεσημέρι 11 η ώρα, έγινε μια πολύ ωραία λιτή εκδήλωση, παρουσία της κυρίας Μενδώνη, του Υπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, και πολλών επισήμων. Όπως είπατε, ήταν προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου, λόγω της κακοκαιρίας, καταρακτόδους βροχής δεν έγινε, έγινε την Κυριακή. Θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για το Ζαγόρι. Κοιτάξτε, η εγγραφή στον οργανισμό της UNESCO σημαίνει μια μεγάλη ευθύνη και ένα μεγάλο βάρος για την περιοχή. Το Ζαγόρι, σαν ιδιαίτερος τόπος, είχε όλα τα στοιχεία, την αρχιτεκτονική του, το φυσικό του περιβάλλον, τον πολιτισμό του, που δώσαν, που ήταν τα στοιχεία αυτά που το εντάξαν σαν πολιτιστικό τοπίο. Η σπάνια αρχιτεκτονική του, αυτά τα μοναδικά 46 χωριά, με τα μοναδικά σπίτια, τα γεφύρια, τα μονοπάτια, το φυσικό τοπίο, όλα αυτά συντελέσαν, και οι αξιολογητές που ήταν από διάφορα μέρη του κόσμου επικροτήσαν την επιλογή του Ζαγορίου στον κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς, σαν πολιτιστικό τοπίο. Η ευθύνη βέβαια και το βάρος από εδώ και πέρα είναι μεγάλο, γιατί όλα καλά, ενταχθήκαμε, θέλει δουλειά από εδώ και πέρα. Ο Δήμος Ζαγορίου, η Περιφέρεια Υπήρου και του Υπουργείου Πολιτισμού, από κοινού, σε ένα πλάνο και σε ένα σχέδιο που θα αρχίσει να εφαρμόζεται, έχουν να κάνουν διάφορα πράγματα ώστε να παραμείνει το Ζαγόρι όπως είναι, αρχιτεκτονικά, να παραμείνει, να προστατευτεί το φυσικό του περιβάλλον, να αναδειχθούν τα μονοπάτια, τα γεφύρια, τα μνημεία του. Όλα αυτά ακουστήκαν εκείνη τη μέρα, παρουσία όλων των επισήμων. Όπως είπατε, η αυθεντικότητα. Μάλιστα, Υπουργός Πολιτισμού, αυτό το οποίο ανέφερε μέσα σε αυτά τα όσα είπε και δήλωσε, είναι ότι θα είναι λάθος να αντιμετωπιστεί το Ζαγόρι ως ένα στατικό μνημείο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί δεν πρέπει να δούμε τα ζαγοροχώρια σαν απλούς οικισμούς. Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα αρνητικά των χωριών μας, να μην το πω αρνητικό και είναι όλοι στις υπαίθρου, είναι η ερήμωση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα δήμο στο Ζαγόρι που ψηφίζουν 5.000 άνθρωποι, είναι γεγραμμένοι 7.000, ψηφίζουν γύρω στους 5.000 και ζουν μόνιμοι 2.000. Είναι αλήθεια όμως ότι το επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 200.000. Αυτό είναι και το στοιχείο που ανέφερε ο Υπουργός, δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα συνεχίσουν να δίνουν στα ζαγοροχώρια τη συνέχεια για να διατηρηθούν και τα χωριά και τα μνημεία και... Πολύ σωστά, και όπως είπατε, θα ήταν καλό, όπως είπατε, θα γίνει γνωστό πλέον το Ζαγόρι σε όλη την παγκόσμια κοινότητα, θα προστατευτεί, θα διατηρήσει την αυθεντικότητά του, ενώ επίσης ενδεχομένως θα ήταν και μια καλή ευκαιρία προκειμένου να επιστρέψουν στον τόπο αυτό πολύ και να μείνουν μόνιμα.
Θα σας πω, δεν ξεκινάει σήμερα το ζαγόρι, ήδη υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, που ζουν στα ζαγοροχώρια, που οι δουλειές τους είναι εκεί. Με κύριο άξονα τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την κτηνοτροφία, αλλά και την υλοτομία. Αυτό όμως δεν φτάνει, πρέπει να δοθούν κίνητρα από την πολιτεία, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας ή να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία. Το εγχείρημα της ένταξης σαν πολιτιστικό τοπίο πρέπει και εμάς αλλά και την πολιτεία να μας κάνει πιο ευαίσθητο σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η πολιτεία πρέπει να κουμπίσει στα ζαγοροχώρια με αφορμή αυτή την ένταξη και να δώσει κίνητρα ώστε αυτά τα σπουδαία μνημεία, τα σπίτια, τα αρχοντικά να διατηρηθούν όπως είναι αναλύωτα, να δώσει επιδοτήσεις σε δάνεια, σε αναπλάσεις οικισμών, σε αναπλάσεις σπιτιών, ιδιωτών και δημοσίων κτηρίων, ίσως και κάποιες απαλλαγές ώστε να μπορεί να επιστρέψει ο κόσμος στο ζαγόρι και να ασχοληθεί αν θέλετε κάποιες περισσότερες μέρες, γιατί για μόνιμη κατοικία είναι λίγο δύσκολο. Τα Γιάννα είναι κοντά, συνδέεται η πόλη με τα Ζαγόρια. Η αύξηση θέσεων εργασιών πρέπει να είναι στοίχημα για την περιοχή. Τώρα να πούμε ότι η εγγραφή του Ζαγορίου στην UNESCO δεν είναι κάτι το οποίο έγινε τώρα. Ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν αυτή η προσπάθεια, πιο συγκεκριμένα το 2014, που τότε ήταν Υπουργός Πολιτισμού ο κύριος Στασούλας και Γενική Γραμματέας η κυρία Μενδώνη. Και αποτελεί βέβαια και ένα προϊόν αυτό το αποτέλεσμα σύνθετο. Συνεργάστηκαν πάρα πολύ και φορείς και ειδικότητες, προκειμένου να συνταχθεί και ο φάκελος και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ, πολύ σωστά. Και ακόμα πιο πριν, είχε γίνει αναφορά από το 2012 στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου, αλλά ουσιαστικά, όπως σωστά αναφέρεται, από τον κύριο Τασούλα, Υπουργό Πολιτισμού το 2014 και την κυρία Μενδώνη, και μετά πήρε σάρκα το 2019 σε εκδήλωση που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στην πλατεία της Βίτσας, όπου εκεί ανακοίνωσε την προσπάθεια διεκδίκησης του Ζαγορίου στο να ενταχθεί ως πολιτιστικό τοπίο στην UNESCO. Σε μια και τότε πολύ ωραία εκδήλωση και γι' τον ίδιο λόγο θα επαναλαμβάνω όταν η γιορτή προχθές της επιβράβευσης ή της δέσμευσης αυτής, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Εκτός από τον κύριο Τασούλα, την κυρία Μενδώνη, υπουργός το 2019, τον κύριο μεγάλη είναι η συνδρομή, η βοήθεια, η συνεργασία και άλλων ανθρώπων, όπως τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, τον κύριο Γιώργο Σουκουβέλου, του Δημάρχου Ζαγορίου, που από την πλευρά του Δήμου ήταν η ψυχή, πολλών παραγόντων του Υπουργείου Πολιτισμού που βοήθησαν στο να συνταχθεί ο φάκελος, της κυρίας Γερούση αναπληρώτριας, αρχαιολόγου του Υπουργείου Πολιτισμού, πολλών άλλων παραγόντων, τοπικών των διευθυντών των εφοριών των Ιωαννίνων, του κυρίου Κασκάνη, της κυρίας Παπαδοπούλου που ήταν πριν, του κυρίου Χουλιαρά τώρα και άλλων της Ήπειρος Αναπτυξιακή και πολλών άλλων που δεν μου έρχονται όλοι. Τώρα, αυτές τις ημέρες για αυτήν την τελετή και την εκδήλωση που έγινε βρέθηκε και ο Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ποιες περιοχές επισκέφθηκε στο Δήμο Ζαγορίου? Ένας εξαιρετικός κύριος, ο Λαζάρ θα τον θυμηθώ, ήταν από το Καμερούν, είναι ο διευθυντής της UNESCO, μαζί με άλλα 2-3 άτομα από την UNESCO και μεγάλο κλιμάκιο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Σάββατο το πρωί
επισκεφθήκαν τα χωριά, κάναν μια διαδρομή στο γεφύρι του Κόκρου, στο Τρίτοξο, ανεβήκαν στο Κουκούλι, Τσεπέλβο, όπου είδαν, ξεναγηθήκαν από τον κύριο Χουλιαρά, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κύριου Διδασκάλου, στην εκκλησία του Τσεπελεύου στον Άγιο Νικόλαο. Πήγαν στο αρχοντικό του Ιωαννίδα, ένα πολύ ωραίο αρχοντικό στο Τσεπέλβο, δείγμα της αγορίσας αρχιτεκτονικής. Μετά επισκεφθήκαν την ίδια μέρα του Σαββάτου το Καπέσοβο, ξεναγηθήκαν και εκεί στην εκκλησία, όπου είδαν ένα από τα αντίτυπα της χάρτας του Ρήγα Φεραίου που φυλάσσεται στο Καπέσοβο, είναι κτήμα της Πασχαλίου Σχολής, και μετά την Πασχάλιο Σχολή. Ήταν συγκινητική η στιγμή και στο Καπέσοβο, όπου ο Γενικός Γραμματέας άνοιξε την πόρτα της Πασχαλίου Σχολής και ένα από τα μέλη της UNESCO συγκινήθηκε βλέποντας στη χάρτα του Ρήγα και το χωριό του. Το απόγευμα περιμέναμε την εκδήλωση στη Βίτσα. Δυστυχώς παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος τίμησε, η πολιτεία τίμησε με την παρουσία του Πρωθυπουργού την εκδήλωση και τη σπουδαιότητα που έχει παγκόσμια η ένταξη του Ζαγορίου στην UNESCO. Δυστυχώς όμως η βροχή ανέβαλε την εκδήλωση. Την επόμενη μέρα, όπως σας είπα, έγινε χωρίς τον Πρωθυπουργό η εκδήλωση και δείξαμε εκεί, είχε τοποθετηθεί ένας βράχος συμβολικά, στον οποίο τον δείξαμε και συμβολικά δείχνει την αφετηρία της ένταξης του Ζαγορίου στην UNESCO. Γνωρίζουμε πού θα στεγαστούν τα γραφεία της UNESCO? Το Δεκέμβριο στα Γιάννενα, σε επίσκεψη, θυμίζω, πρέπει να ήταν γύρω στις 16-14 Δεκεμβρίου, η κυρία Υπουργός είχε ανακοινώσει στην περιφέρεια ότι τα γραφεία θα στεγαστούν στην Πασχάλιο Σχολή στο Καπέσοβο. Και προχθές ο κύριος Περιφερειάρχης ανέφερε, εκτός από την Πασχάλιο, ένα άλλο κτίριο που αγόρασε η Περιφέρεια Υπήρου, ένα αρχοντικό στο Καπέσοβο, την οικία Φιλίδη, ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα, με πολύ ωραίες τοιχογραφίες στο εσωτερικό, οι οποίες είναι στη Νεωτέρων, έχουν κατέβει και συντηρούνται. Προσωρινά ή και κάποιο διάστημα θα είναι στην Πασχάλιο και μετά η έδρα θα είναι στο αρχοντικό αυτό. Και τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω τη γνώμη σας σε αυτό. Είπαμε ότι το Ζαγόρι είναι η 19η εγγραφή, αλλά η πρώτη πολιτιστικού αγαθού της Ελλάδας, ως πολιτιστικό τοπίο. Πιστεύετε ότι θα μπορούμε να αναμένουμε να γίνει κάτι τέτοιο και για άλλες περιοχές της χώρας? Το ευχόμαστε. Όπως είπατε, είναι το πρώτο τοπίο και αυτό έχει τη δυσκολία, γιατί αναφερόμαστε, ενώ άλλα όπως η Ακρόπολη που είναι στην UNESCO είναι συγκεκριμένο μέρος, ένας συγκεκριμένος χώρος, τα Ζαγοροχώρια είναι μια απέραντη έκταση χωριών, μνημείων, γεφυριών, μονοπατιών, περιβάλλοντος, η Χαράδρα του Βίκου. Όλα αυτά θέλουν πολλή δουλειά, θέλουν έλεγχο, θέλουν χρήματα. Και θέλουν προγράμματα και μελέτες ώστε γρήγορα να τρέξουν και να έρθουν χρήματα ώστε να αναδειχθούν μονοπάτια, μνημεία, να μην πέσουν σπίτια και αρχοντικά και να διατηρηθεί αυτό το σπουδαίο τοπίο και μέρος της επόμενης γενιές. Γιατί αυτό οφείλουμε να το παραδώσουμε όπως είναι και στους επόμενους. Πιστεύω ότι, χωρίς να είμαι ο καθήλων αρμόδιος, έτσι, ότι υπάρχουν μέρη, εξαιρετικά μέρη, ήδη νομίζω στην Κρήτη, η Κνωσός και ο περιβάλλον χώρος εκεί κάνουν προσπάθειες. Βέβαια είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν ξέρω αν εντάσσεται σαν τοπίο, όπως και στην Ήπειρο η Νικόπολης έχει κάνει και αυτή φάκελο για ένταξη.
Θα μπορούσαν και άλλα μέρη σίγουρα που διαθέτουν τα κριτήρια και τις προδιαγραφές να ενταχθούν στην UNESCO. Κύριε Ράπτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Και πριν κλείσω να σας δείξω και ένα ωραίο έντυπο που εξέδωσε προχθές και μας το παρουσίασε στην εκδήλωση, δεν ξέρω αν το βλέπω, που ξεκινάει με διάφορα τοπία από το Πάπηγκο και έχει αναφορά και στο ιστορικό πλαίσιο, γιατί ενταχθήκαμε, τι χρειάστηκε όλη η ομάδα, τα γεφύρια, τα μνημεία, το περιβάλλον, λουλούδια, φυτά, αναφορά σε πολλά πράγματα, σε ό,τι είχε σχέση με το Ζαγόρι, στον ορεινό όγκο, στην κτηνοτροφία και πολλά άλλα πράγματα. Ευχόμαστε όλα αυτά να γίνουν πράξη και να μην μείνουμε στα χαρτιά και στις ανακοινώσεις, γιατί μπροστά υπάρχει δουλειά πολύ. Γι' αυτό που λέμε UNESCO, γι' αυτό που λέμε Ζαγόρι. Πανέμορφος τόπος το ακριβώς, Ζαγόρι ακριβώς. Και είναι πολύ θετικό ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να διατηρηθεί η αυθεντικότητά του και αυτή η φυσική ομορφιά παράμιλη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει επισκεφθεί το Ζαγόρι και να μην έχει μείνει γοητευμένος. Οπότε να σας ευχηθώ καλό απόγευμα, αλλά και καλά. Καλή δύναμη γιατί σας περιμένει δουλειά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Τώρα εμείς σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό θέμα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι Σύλλογοι Επιστημόνων ΜΕΟΝ ΜΕΕΦΤΟΝ Ελλάδος την προσεχή Δευτέρα 3 Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρονται, θα κάνουν μια πανελλαδική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα. Να πούμε ότι στο πλευρό των κινητοποιήσεων αυτών τάσεται και ο κλάδος, να πούμε όχι, βρίσκεται εκεί που ευήν, με συγχωρείτε, που καλεί τα σωματεία και τα μέλη να συμμετάχουν σε αυτή την κινητοποίηση, να τη στηρίξουν. Να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Λεοντάρη, πρόεδρο του Συλλόγου ΜΕΟΝ ΜΕΕΦΤΟΝ Ιωαννίνων. Καλησπέρα σας κυρία Λεοντάρη. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ κοντά σας και που σας γνωρίζω και από κοντά. Και εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αφού το είπατε, να πω και εγώ ότι είστε πολύ, πολύ γλυκιά, γλυκύτατη και πολύ ευγενική. Σπανίζει τις μέρες μας. Τώρα όμως η αλήθεια είναι ότι θα κάνουμε μία συζήτηση. Όχι και για ευχάριστο λόγο. Θα προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις την προσεχή Δευτέρα, 3 Ιουνίου, ο δικός σας κλάδος. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από την κινητοποίηση που θα γίνει στο Υπουργείο Υγείας. Ναι, για πρώτη φορά θα έλεγα γίνεται μία μαζική κινητοποίηση όλων των συλλόγων επιστημόνων μεών μεευτών από όλη την Ελλάδα. Την Δευτέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα το πρωί, έξω από το Υπουργείο Υγείας θα υπάρχει μία παράσταση διαμαρτυρίας, αλλά παράλληλα θα τρέχει και μία στάση εργασίας 9 με 12 το πρωί, που όπως πολύ σωστά είπατε έχει εγκριθεί από την ΠΟΕΔΗΝ, η οποία στηρίζει και τη δράση μας. Πριν πούμε ποιο είναι το αίτημα, το κύριο αίτημα αυτής της κινητοποίησης, είπατε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά προχωράτε σε κινητοποίηση. Ναι, όχι, εννοώντας για πρώτη φορά το να βγούμε ανοιχτά σε μια διαμαρτυρία, σε μια πορεία, το να μας ακούσει ο κόσμος. Όχι ότι δεν έχουμε συμμετέχει σε απεργίες που κάνει όλος ο κλάδος των υγειονομικών, αλλά αυτόνομα, σαν ΜΕΕΣ. Άρα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι για να φτάσει ένας κλάδος σε αυτό το σημείο έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα μπορούσα να πω σε εισαγωγικά. Να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει ότι ο λόγος που προχωράτε σε αυτήν την κινητοποίηση είναι επειδή διαμαρτύρεστε σχετικά με το προσωπικό, τον αριθμό. Είναι βασικό αίτημά σας η στελέχωση των μεευτικών τμήματων σε ολόκληρη τη χώρα. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Είναι βασικό μας αίτημα η άμεση στελέχωση των μεευτικών τμήματων σε όλη την ελληνική επικράτεια με κύριο στόχο πρωτίστως τη διασφάλιση της περιγεννητικής αλλά και γυναικολογικής φροντίδας που περιλαμβάνει φυσικά τη γυναίκα
το νεογέννητο, το βρέφος, αλλά και όλη την οικογένεια, κατ' επέκταση. Και η στελέχωση των μευτικών τμήματων, τόσο των νοσοκομείων, όσο και των κέντρων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, βρίσκονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, προσεγγίζοντας τις 1.000 κενές θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό. Ακούγεται λίγο σοκαριστικό. Είναι 1.000 κενές θέσεις εργασίας. Και αν δεν υπάρξει. Συγγνώμη που σας διακόπτω, θα έρθουμε και σε αυτό. Δηλαδή, τι συνέπειες θα έχει και για εσάς βέβαια, αλλά και για τον κόσμο. Γιατί αυτός θα το αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτές ερχόμενος σε κάποιο νοσοκομείο και πιο συγκεκριμένα στα μευτικά τμήματα. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Μας είπατε 1.000 κενές θέσεις. Αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα με την υποστελέχωση δεν είναι τωρινό. Όχι. Δεν είναι τωρινό. Απλά τα τελευταία χρόνια με μαζικές συνταξιοδοτήσεις και μαζικές αποχωρήσεις κόσμου στο εξωτερικό, δυστυχώς οι θέσεις οι κενές δεν έχουν καλυφθεί. Ή έχουν καλυφθεί ελάχιστα, δηλαδή είχαν γίνει ελάχιστες προσλήψεις στις αρχές του COVID, στις αρχές του 2020. Έχουν γίνει και κάποιες άλλες, επίσης με ελάχιστα άτομα, τα οποία ακόμη δεν έχουν παρουσιαστεί στις οργανικές τους και αν έχουν περάσει και 4 χρόνια. Και τώρα ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι τρέχει και μια καινούργια προκήρυξη. Αυτές τις ημέρες μάλιστα γίνονται και οι αιτήσεις, όσων θέλουν να συμμετέχουν. Είναι 65 μέρες σε όλη την Ελλάδα. 65 είναι τα άτομα που θα προσληφθούν. Θα προσληφθούν σε όλη την Ελλάδα. Οι προσλήψεις που θα έχουν. Καταλαβαίνετε βέβαια, όταν τα κενά είναι 1.000 και οι προσλήψεις 65... Καταλαβαίνετε, ναι, είναι μαθηματικά νομίζω πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι κατελάχιστον καλύπτονται οι ανάγκες. Τώρα θέλω να δούμε αυτό το πρόβλημα από δύο οπτικές. Η μία οπτική αφορά εσάς, τις συνέπειες αυτού του προβλήματος που τις βιώνετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό, αναφέρομαι δηλαδή στις συνθήκες εργασίας. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σήμερα δεν θα εκπροσωπήσω, δεν θα μιλήσω μόνο για τον περιφέρεια Ήπειρου, την οποία εκπροσωπούμε σαν Σύλλογος Μεών Ιωαννίνων, εκπροσωπούμε όλη την Ήπειρο, την Κέρκυρα και τους Παξούς, αλλά θα μιλήσω εξ ονόματος και όλων των υπόλοιπων συλλόγων της Ελλάδος. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, μία εξ αυτών ήταν και η Κέρκυρα, που μπορεί να οφείλονται σε κάποια μέα 180-200 ρεπό. Έτσι, μιλάμε για, και κάνει εντύπωση, αλλά αυτά είναι τα νούμερα. Θα μιλήσω για το πάρα πολύ αγαπητό και καλό μας, ας πούμε, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που είναι το μοναδικό τριτοβάθμιο ίδρυμα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία και τη στηρίζει. Ειδικά η μευτική γυναικολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με τη μονάδα νεογνών που έχει, στηρίζει όλη αυτή την περιοχή. Να σκεφτείτε ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από τις 43 οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή εργάζονται μόνο 28 άτομα και αυτά, κάποια από αυτά είναι επικουρικοί, είναι με συμβάσεις, όχι μόνιμο προσωπικό και καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος αναγκών. Να πάω στο νοσοκομείο Χατζικώστα που αυτή τη στιγμή εκτός υπηρεσίας είναι 6 άτομα. Και μένουμε οι 13 για να καλύψουμε όλο το κυκλικό και όλο το υπόλοιπο. Μία συνέπεια σε αυτό που είπατε. Παραδείγματος χάρη, θα αναγκαστούν προσωρινά να γίνουν κάποιες παύσεις τμήματων. Προσωρινά μεν, αλλά και αυτό, όπως παραδείγματος χάρη, ίσως ο οικογενειακός προγραμματισμός του νοσοκομείου Χατζικώστα, ο οποίος εξυπηρετεί πάνω από 2.000 άτομα το χρόνο, που γίνονται τα τεστ ΠΑΠ, τα μέσα αντισύλληψης, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διαγνώσεις επίσης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει τα γυναικολογικά περιστατικά σε μία έκτακτη εφημερία να ανεβαίνουν και να τα βλέπουν στην κλινική, που καταλαβαίνετε πόσο απορριθμίζεται και πόσο δυσλειτουργεί η κλινική όταν συμβαίνει όλο αυτό σε μέρες επειγόντων, που είμαι σίγουρη ότι ξέρετε τι κίνηση έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Και εννοείται μετά όταν και ένα κουρασμένο προσωπικό πολλές φορές δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που θα ήθελε απέναντι στον πολίτη. Γιατί η γυναίκα που έρχεται είτε για τον τοκετό της ή για γυναικολογικό περιστατικό θέλει τη φροντίδα την απαιτούμενη και ειδικά την περιγεννητική φροντίδα για τον τοκετό της και τον νεογέννητό της. Καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες αφορούν και εσάς που βιώνετε εξαντλητικές, να το πω αυτόν τον ώρα, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας. Και από την άλλη βέβαια και ο κόσμος, που η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ερχόμενος και κυρίως στα επίγοντα, πολλές φορές επειδή υπάρχει αυτή η αναμονή, εκνευρίζεται, αλλά μας είπατε, δεν είναι μόνο, υπάρχει περιγεννητική φροντίδα, αλλά και γυναικολογική. Φυσικά, φυσικά. Γιατί ο ρόλος της ΜΕΑΣ έχει ταυτιστεί λίγο πολύ με την περιγεννητική φροντίδα. Ναι. Όμως δεν σταματάει μόνο εκεί. Η μευτική είναι ένα κομμάτι της φροντίδας που μπορούμε να παρέχουμε στον πληθυσμό και ένα άλλο κομμάτι είναι η γυναικολογική φροντίδα. Και ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης, με τη λήψη των τεστ Παπα-Νικολάου, με το να μιλήσουμε για την αντισύλληψη και να καθοδηγήσουμε και να φροντίσουμε ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες να ακολουθήσουν αυτές τις συμβουλές. Γυναίκες οι οποίες έρχονται για κάποιες, έχουν απορίες όσον αφορά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και εμείς συμβάλλουμε στη διάγνωση αυτών των νοσημάτων, αλλά και στη θεραπεία, μετά πώς θα καθοδηγήσουμε σωστά τη γυναίκα για την σωστή της θεραπεία, πώς θα καθοδηγήσεις τη γυναίκα για τον καρκίνο του μαστού που πρέπει να απευθυνθεί, την αυτοεξέταση, την αυτοφροντίδα. Και για να μην λέμε μόνο αρνητικά, θα πούμε και ένα και θετικό, ότι έχουν ψηφιστεί δύο πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Οι κατοίκων επισκέψεις και τα κέντρα φυσικού τοκετού. Τα οποία ειδικά το κατοίκων επισκέψεις είναι κάτι που το ζητάει πάρα πολύ η κοινωνία μας. Τρέχει από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι γυναίκες που έχουν γεννήσει και φεύγουν από το νοσοκομείο θα ήθελαν μία φροντίδα στο σπίτι, μία συμβουλή. Ότι τα καταφέρνω, ότι τα πάω καλά, ότι δεν μπορώ να ταΐσω το μωρό μου καλά, κάτι δεν, με το θυλασμό δεν μπορώ να τα καταφέρω. Σε παρακαλώ έλα και καθοδήγησέ με λίγο, λίγες μέρες. Δώσ' μου μια αισιοδοξία. Τόνισέ μου μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά και ότι μπορώ να τα καταφέρω. Όμως και για τα κέντρα φυσικού τοκετού, που είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εάν υλοποιηθεί, γιατί όπως γνωρίζετε τα ποσοστά κυσαρικών τομών είναι πάρα πολύ ψηλά στη χώρα μας. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Είπατε ότι είναι υψηλά στη χώρα μας. Ναι. Ο λόγος? Κοιτάξτε να δείτε, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Δεν ξέρω αν είναι τις παρούσες να αναπτύξουμε όλους τους λόγους. Αυτό όμως... μία αναφορά επειδή το αναφέρατε. Ναι. Αυτό που πολλές φορές συμβαίνει είναι οι γυναίκες για κάποιο λόγο φοβούνται το φυσιολογικό τοκετό. Φοβούνται το να πονέσω. Ειδικά το να πονέσω. Μην ξεχνάμε βέβαια υπάρχουν και πολλοί τρόποι σήμερα για να το αποφύγει κανείς αυτό, αλλά πέρα από αυτό η συνεργασία με τη ΜΕΑ φέρνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί η ΜΕΑ είναι αυτή που θα καθοδηγήσει τη γυναίκα σωστά στο να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό, να φτάσει στον τελικό σκοπό της όσο γίνεται καλύτερα, να το διαχειριστεί όσο γίνεται καλύτερα και φυσικά η ΜΕΑ είναι εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη, αφού πολλοί χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση, στο να διεκπαιρεώσει και τον τοκετό. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι συμβαίνει και σε όλες τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Αυτό είναι μια επιδίωξη των κέντρων φυσικού τοκετού στις γυναίκες που έχουν πολύ χαμηλό ρίσκο. Γιατί βέβαια πάντοτε πρέπει να είμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε συνεργασία με όλους τους επιστήμονες που είναι γύρω από την περιγεννητική φροντίδα μιας γυναίκας.
Θα ήθελα να κάνουμε και μία άλλη συζήτηση κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Αλλά τώρα όμως, επειδή μιλάμε σχετικά με την κινητοποίηση που θα κάνετε, είπαμε για την υποστελέχωση, μας είπατε για χίλιες κενές θέσεις σε όλα τα τμήματα της χώρας. Από εδώ και στο εξής, τι θα γίνει? Δηλαδή, εάν δεν γίνει κάτι, δεν έχουμε άμεση στελέχωση των τμήματων, ποιες θα είναι οι συνέπειες? Δυστυχώς, σιγά σιγά, εάν το προσωπικό μας λιγοστέψει, θα αναγκαστούν να κλείσουν τμήματα. Και αυτό βέβαια υποβαθμίζει πάρα πολύ τη φροντίδα απέναντι στη γυναίκα, τον νεογνώ και την οικογένειά της. Και η γυναίκα ίσως χρειαστεί να απευθυνθεί αλλού. Πού? Αυτή θα το βρει. Αυτό είναι το ζητούμενο? Δεν ξέρω. Εάν πρέπει. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι και οι εποχές έχουν αλλάξει κατά πολύ. Γιατί κάποτε, ναι, μπορεί να υπαρκούσε το προσωπικό που είχε προσληφθεί για μια μευτική γυναικολογική κλινική. Όμως, η εξέλιξη της επιστήμης μας έχει επιτάσει να είμαστε και άλλα τμήματα, υποβοηθούμενες αναπαραγωγής, εμβριομητρικές. Υπάρχουν και άλλα τμήματα στα οποία πλέον απασχολούνται οι ΜΕΕΣ. Επίσης, στα περιφερειακά ιδίως νοσοκομεία, οι αίθουσες των κετών δεν ανήκουν στον οργανισμό του νοσοκομείου. Οπότε, δεν μπορεί να τις δει κάποιος σαν ξεχωριστές μονάδες και να μπορεί να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό και για την αίθουσα των κετών και για το τμήμα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται ως ένα, οπότε οι προσλήψεις γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες ενός τμήματος, όχι δύο τμήματων. Και σας το λέω ότι η εξέλιξη της επιστήμης μας έχει επιτάξει ότι πρέπει να διευρυνθούμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλους αυτούς τους ρόλους τους καινούριους που έχουμε. Λοιπόν, η κινητοποίηση θα γίνει την Δευτέρα, 3 Ιουνίου, στο Υπουργείο Υγείας και φαντάζομαι ότι θα πάνε πολλοί από τον κλάδο σας, από όλη τη χώρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και επίσης θα ήθελα να καλέσω, βέβαια είναι δύσκολο από τα Ιωάννα, αλλά στην Αθήνα, να είναι στο πλευρό μας και όλες τις γυναίκες και στις οικογένειές τους, γιατί για μας αυτές είναι οι πρώτες στη φροντίδα. Και θέλουμε σε όλο αυτό τον αγώνα να τις έχουμε συμμάχους μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για όλους μας. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι σε αυτή την κινητοποίηση θέλουμε πάρα πολύ να συμμετέχουν όλα τα νέα μας μέλη, δηλαδή τα παιδιά που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή με ευτική, γιατί με όλη αυτή, και αυτό είναι θετική εξέλιξη, την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση, τα παιδιά αυτά τελειώνοντας δεν μπορούν να εργαστούν στις δημόσιες δομές, γιατί όλα τα οργανογράμματα και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των νοσοκομείων δεν έχουν αναβαθμιστεί πλήρως με τον νέο ρόλο των πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα όλη αυτή η αγωνία, ο κόπος των παιδιών δυστυχώς να μην έχει ανταπόκριση και τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά να είναι σήμερα στη Σουηδία, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Δυστυχώς. Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω την γνώμη σας, ένα σχόλιο σχετικά και με τα απογευματινά χειρουργία. Πρόκειται για έναν θεσμό έτσι νέο, με μια διαδρομή αχαρτογράφητη. Ξεκίνησαν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα σε κάποια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Θέλω τη γνώμη σας σε αυτό. Ο σκοπός και ο στόχος, όπως λέγεται και από την πολιτεία, είναι να έχουμε μείωση του αριθμού των πολιτών που περιμένουν σε λίστα αναμονής για χειρουργική επέμβαση. Είναι μεγάλος ο αριθμός, είναι μεγάλη αυτή η λίστα και ουσιαστικά να υπάρχει αποσυμφόρηση. Βέβαια, την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και ορισμένοι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και γενικότερα, που αντιδρούν σε αυτό. Κοιτάξτε,
Εμείς είμαστε υπέρ της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Και νομίζω ότι υπέρ σε αυτό είναι και ο κάθε πολίτης της χώρας. Αλλά ακόμη και αν είναι έτσι όπως θέλει η πολιτεία να τα λέει, και πάλι για να λειτουργήσουν σωστά θα πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την απαραίτητη φροντίδα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και περιθάλπτονται από το προσωπικό της κάθε κλινικής που είναι εκεί όχι για τα απογευματινά χειρουργία, αλλά για την καθημέρα λειτουργία της κλινικής. Κύριε Λιτάρη, να σας ευχαριστήσω και ενδεχομένως να τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή, υπό άλλες συνθήκες και με κάποιο άλλο θέμα. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σας γενικά και σπουδαία η δουλειά αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εμείς θα περάσουμε σε σύντομες διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι πίσω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και τώρα πάμε να συνεχίσουμε ρίχνοντας μία ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από τον Ανεξάρτητο. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, μονόδρομος για τις περιφέρειες, η ανάπτυξη της Υπαίθρου. Στο προσκήνιο για μία ακόμη φορά τα ωφέλη που έχει για την ανάπτυξη της Ελλάδας, η στήριξη και ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Τώρα, Περιφερειάρχης Υπήρου, σχετικά με αυτό, υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τους ανθρώπους του Μόχθου. Μεγάλο το ενδιαφέρον από πλευράς όλων των περιφερειών. Αυλαία σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, το είπαμε και νωρίτερα. Συνολικά στις εξετάσεις συμμετέχουν 3.193 μαθητές από τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ της Υπήρου που διεκδικούν μία θέση στα πανεπιστήμια της χώρας. Εκ νέου πρόεδρος ο κύριος Σαραλιώτης στον κυνηγητικό σύλλογο, ενώ νέο μπλόκο σε διακίνηση κοκαίνης από Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος σήμερα, σωστά ξεχάσαμε να το αναφέρουμε, 22.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο από το τσιγάρο. Και φυσικά βέβαια, μην ξεχνάμε γενικότερα και τις επιπτώσεις που έχει, ακόμα όμως και σε αυτούς που δεν καπνίζουν, στους παθητικούς καπνιστές. Καραβάκι απέκτησε ράμπα πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στη λίμνη Παμβότιδα. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο και σε σχετικό ρεπορτάζ. Ενώ στα αθλητικά όλα δείχνουν παραμονή του Γεωργουλόπουλου στον Πας Γιάννενα, του προπονητή. Να συνεχίσουμε περνώντας στην Ελευθερία. Με σημαντικές προκλήσεις οι ευρωπαϊκές κάλπες, αυξάνεται σταδιακά το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι η αλήθεια, όσο πλησιάζουμε, δεν έμεινε πολύ. Μία εβδομάδα, όχι αυτή, την επόμενη Κυριακή 9 Ιουνίου είναι οι ευρωεκλογές. Και βέβαια την ίδια ώρα που αυξάνεται λίγο το ενδιαφέρον, θερμαίνεται, ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Βέβαια μην ξεχνάμε όμως ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές αυτές οι εκλογές, οι ευρωεκλογές, και αυτό σε μια στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη, με τόσα πολλά και σημαντικά ζητήματα να μας απασχολούν. Μεταξύ αυτών είναι και η ακρίβεια και η κλιματική αλλαγή βέβαια. Οπότε κρίνονται πολλά. Να πούμε ότι 360 εκατομμύρια είναι οι πολίτες σε 27 χώρες που έχουν το δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου σε όλα τα κράτη. Τώρα, 6 θάνατοι από COVID-19, 8 διασωληνωμένοι και 158 οι εισαγωγές, τα στοιχεία του ΕΟΔΗ που είχαμε για αυτή την εβδομάδα, και έχουμε και αύξηση της θετικότητας. Κόμβος πράσινης ενέργειας η Ελλάδα για την στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης που είναι η επαναβιομηχανοποίηση της χώρας, μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Κρέκας. Ανακοινώθηκαν τα βραβεία Europa Nostra 2024, Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα για το Μπουλούκι, με δικαστική απόφαση διοίκηση στον κυνηγητικό σύλλογο. Ενώ τώρα καφέ κάδι αλλά χωρίς ενημέρωση, και στον πολιτισμό το αύριο της Γιαννιώτικης Αργυροχοΐας Αργυροτεχνίας έχουμε μια ημερίδα το Σάββατο, και στα αθλητικά
Το είπαμε και χθες, το κύπελλο του Ολυμπιακού είναι μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική ομάδα, μια ιστορική νίκη, σπουδαία νίκη που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και φαβορεί ο Γεωργουλόπουλος για τον Πάγκο. Άρχισαν οι συζητήσεις της ΠΑΕ για το τεχνικό επιτελείο. Και πάμε να κλείσουμε με τα πρωτοσέλιδα, με την εφημερίδα Πρωινά Νέα. Στο μικροσκόπιο τα ποσοστά φτώχειας στη χώρα, σημαντικό χάσμα μεταξύ της Αθήνας και της ελληνικής περιφέρειας σχετικά με τη φτώχεια στην Ελλάδα, αποτυπώνει έρευνα που ψηλαφίζει τα επίπεδα της χώρας με τα ποσοστά της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου να είναι σταθερά πιο χαμηλά από τον εθνικό μέσο όρο. Με το ίδιο να ισχύει και για την περιφέρεια Κρήτης και σε μικρότερο βαθμό για την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά. Και τώρα, αρχές Ιουλίου η αξιολόγηση του γεωπάρκου Βίκου ΑΟΥ, ισόνομη μετακίνηση για άτομα με αναπηρίες και σε αναζήτηση προπονητή ο ΠΑΣ. Και μην ξεχνάμε βέβαια και για τα καθάριστα οικόπεδα. Εμείς το αναφέραμε αυτό και χθες και τις προηγούμενες ημέρες για την παράταση που δόθηκε μέχρι τέλος Ιουνίου σχετικά με τον καθαρισμό τους από τους πολίτες και τα πρόστιμα βέβαια, τα οποία μπορούν να επιβληθούν σε όσους δεν το πράξουν. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, επιστρέφοντας λίγο στο Ήπειρος Online, να συνεχίσουμε και εκεί μία ματιά, αυτή που ξεκινήσαμε στην αρχή της εκπομπής, στην οικονομία τώρα. Σήμερα είναι τελευταία μέρα εφαρμογής του μέτρου της μόνιμης μείωσης σε μία σειρά από 4.000 προϊόντα περίπου. Από αύριο αυτό το μέτρο πάβει να ισχύει, δηλαδή για να καταλάβετε, πρόκειται για τη λεγόμενη έκπτωση κατά 5% αυτό που βλέπατε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε νέες αυξήσεις σε προϊόντα και γι' αυτό το λόγο γενικότερα υπάρχει έτσι ένας αίσθημα ανασφάλειας και φόβου από τους πολίτες και είναι πολύ λογικό. Για αρκετό διάστημα παλεύουμε με την ακρίβεια και βέβαια κυρίως εκείνοι που είναι πιο ευάλωτοι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Πολύ μεγάλο το ζήτημα αυτό με την ακρίβεια. Βέβαια, παράλληλα όμως μην ξεχνάμε ότι από εδώ και στο εξής περιμένουμε και νέες ανατιμήσεις σε κάποια βασικά προϊόντα, όπως είναι και ο καφές μεταξύ αυτών, γι' αυτό λόγω βέβαια της κλιματικής αλλαγής είναι μέσα στους λόγους. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Τώρα είπαμε για τις ευρωεκλογές, μια ανάσα και από αυτές. Τώρα να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία τους τρία άτομα, τρεις οι οποίοι τραυματίστηκαν πριν την έναρξη άσκησης στο Πεντελόνι Ζήτσας. Τρεις στρατιωτικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου βέβαια έγινε και έλεγχος. Είναι εκτός κινδύνου. Τώρα, να πούμε και μερικές ακόμα ειδήσεις. Να δούμε καλύτερα το ρεπορτάζ αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον. Και έτσι είναι και Παρασκευή, να δούμε και κάτι θετικό. Το είπα νωρίτερα, καθώς δόθηκε για 2 ημέρες η δυνατότητα σε άτομα με κινητικές αναπηρίες και δυσκολίες, αλλά και σε άτομα που ακολουθούν προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης να επιβιβαστούν σε ένα καραβάκι στη λίμνη Παμβότιδα, που είναι το μοναδικό που διαθέτει ράμπα πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες. Να πούμε ότι έτσι εκπληρώθηκε μια ηθική υποχρέωση, την οποία είχαν τα μέλη της οικογένειας Γκίγκη, οι ιδιοκτήτες του σκάφους, και αυτό έγινε σε συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου. Να πούμε ότι αυτό έγινε για 2 ημέρες και ήταν δεκάδες οι ωφελούμενοι κοινωνικών δομών από τα Γιάννενα και την Άρτα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και το ρεπορτάζ κανονικά. Εκπληρώνοντας μια ηθική υποχρέωση, την οποία τα μέλη της οικογένειας χαρακτήρισαν ως τάμα και σε συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου, η οικογένεια Γκίγκη, που έχει στην ιδιοκτησία ενός από τα 2 νέα καραβάκια που εκτελούν δρομολόγια στη λίμνη Παμβότιδα, φιλοξένησε για 2 ημέρες δεκάδες ωφελούμενους κοινωνικών δομών από τα Γιάννενα και την Άρτα αντίστοιχα. Δόθηκε έτσι η δυνατότητα σε άτομα με κινητικές αναπηρίες και δυσκολίες, αλλά και σε άλλα που ακολουθούν προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης να επιβιβαστούν για πρώτη φορά σε ένα καραβάκι, που είναι το μοναδικό που διαθέτει ράμπα πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες. Από μόνη της η δυνατότητα αυτή αξιολογείται ως εξαιρετικά σημαντική, αφενός για την παροχή ίσων δικαιωμάτων στους πολίτες και αφετέρου γιατί ανοίγει έναν επιπλέον δρόμο για την επισκεψιμότητα στο νησί.
Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ξεναγήσεις στα μέλη του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων Ναμαία Κυψέλη και στο παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ, ενώ την Πέμπτη φιλοξενήθηκαν διαδοχικά και περιηγήθηκαν μέλη του Συλλόγου Αγία Θεοδώρα από την Άρτα, του Συλλόγου Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Ιωαννίνων και της Ένωσης Φίλων και Πασχόντων με Σκλήρινση κατά πλάκας. Για τη σημαντική δυνατότητα που δίνεται πλέον σε δεκάδες οικογένειες να κάνουν κάτι που δεν είχαν μέχρι σήμερα την ευκαιρία, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, να επιβιβαστούν δηλαδή σε ένα καραβάκι και να επισκεφθούν το νησί ή να περιηγηθούν στην Παμβότιδα, μίλησαν ο Χαράλαμπος Μπίζας, πρόεδρος του Συλλόγου Αγία Θεοδώρα από την Άρτα, και ο Χρήστος Θέμος από τον Σύλλογο Εστία. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την Περιφέρεια Υπήρου, η οποία μας κάλεσε να ζήσουμε αυτή την ημέρα ξενάγησης μέσα στη λίμνη με τα παιδιά, τα οποία είναι δύσκολο να επικοινωνήσουν με τους γονείς ή με άλλο τρόπο για την ξενάγηση αυτή. Χαρήκανε πάρα πολύ, νιώσανε μια κάποια ικανοποίηση, γιατί ακούσανε και είδανε πράγματα τα οποία δεν είναι στην καθημερινότητά τους. Για μας είναι μια υποχρέωση πολύ μεγάλη να μπορέσουμε να βγάλουμε τα άτομα αυτά στην κοινωνία, να μπορέσουμε να τα κοινικοποιήσουμε, να μπορέσουμε να διώξουμε αυτόν τον ρατσισμό που ακόμα υπάρχει στην κοινωνία μας, και να πούμε με πολύ μεγάλη φωνή ότι τα παιδιά αυτά έχουν δυνατότητες, τα παιδιά αυτά έχουν αξιοπρέπεια. Δεν ζητάνε τίποτα άλλο, ζητάνε μόνο να ζήσουν μαζί μας σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Και αυτό παρακαλούμε τον κόσμο ή όποιος μπορεί να καταλάβει την αγωνία των γονέων, ότι η υποχρέωση απέναντι σε αυτά τα παιδιά είναι μόνο και μόνο αυτή. Να ζήσουν τα παιδιά μαζί μας με αξιοπρέπεια, με αγάπη και κατανόηση. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη για μας ότι έγινε ένα καραβάκι το οποίο έχει ράμπα για τα αμαία. Ήταν πολύ μεγάλη μας ευχαρίστηση. Ήρθαμε να το δούμε, το δοκιμάσαμε, μπήκαμε μέσα. Κάναμε το μπλο και θα το διαφημίσουμε καταρχήν σε όλους και θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια, την οποία τουλάχιστον γίνεται στη λίμνη των Ιωαννίνων, την Παμβότιδα. Για μας ήταν ευχάριστη έκπληξη και ήρθαμε ευχάριστα την πρώτη στιγμή που μας το είπανε, είπαμε ναι, ερχόμαστε. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους πλειοκτήτες και το πλήρωμα του σκάφους Καπτάν Μέντης. Ήταν μια πρωτοβουλία που ήταν πρωτόγνωρη για τον τόπο μας. Έχουμε ένα σκάφος προσβάσιμο πλέον για τα άτομα με αναπηρία στη λίμνη, και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αν αδύνατο, αυτά τα άτομα να κάνουν αυτή την βόλτα στο νησί ή το γύρο του νησιού που γίνεται σήμερα. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση, να ευχαριστήσουμε και την Περιφέρεια που συνδράμει στο έργο αυτό, και ευχόμαστε να περάσουν καλά τα παιδιά και να ξανακάνουμε αυτή τη δράση. Η Μαργαρίτα Γκογκάκη, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, τόνισε πως αποτελεί βασική προτεραιότητα η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και ο σεβασμός απέναντι στα άτομα με κινητικές και άλλες αναπηρίες. Συγκεκριμένη οικογένεια Γκίκη από το νησί, που έχει στην διοκτησία της ένα νέο πλοιάριο που εκτελείται δρομολόγια νησάκι Μόλο, προσφέρθηκε αφιλοκερδώς, έκανε την πρόταση στην Περιφέρεια Υπήρου και απευθύνθηκε σε κοινωνικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής και εκτός νομού Ιωαννίνων, προκειμένου να εκτελέσει δωρεάν δρομολόγια και να φιλοξενήσει ωφελούμενους από κοινωνικές δομές και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης της περιοχής μας. Πρόκειται για ένα νέο πλοιάριο το οποίο έχει προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, όπου μπορούν όλα τα άτομα με διάφορες κινητικές, σωματικές και άλλες αόρατες αναπηρίες όπως ο αυτισμός, να κινηθούν μέσα στο καράβι, να περιηγηθούν στη λίμνη με αξιοπρέπεια και σεβασμό στα δικαιώματά τους και με ισότιμη μεταχείριση όπως πρέπει. Η Περιφέρεια Υπήρου συγχαίρει τέτοιες πρωτοβουλίες και μακάρι να ακολουθήσουν το αξιέπινο παράδειγμα αυτών των διωτών και άλλοι διώτες της περιοχής μας. Ο Βασίλης Γκίγκης, τέλος, εκ των ιδιοκτητών, εξέφρασε ευχαριστίες προς εκείνους που βοήθησαν να διοργανωθεί το διήμερο και πρόσθεσε πως αποτελεί και δική τους προτεραιότητα να αισθάνονται ισότιμοι όλοι οι πολίτες. Αποφασίσαμε σαν οικογένεια, το είχαμε ταμένο να το πούμε, αυτά τα άτομα που θέλουν τη στήριξή μας, που έχουν, που έχουν ιδιαίτερες, θα το λέγαμε έτσι, παθήσεις, θα θέλαμε να τα βοηθήσουμε και να τους δώσουμε μια στιγμή χαράς.
Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που μπορέσαμε αυτά τα παιδιά να τα κάνουμε να χαμογελάσουν, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μπουν στο καινούριο σκάφος το οποίο έχουμε φέρει στη λίμνη μας και να τα περιηγήσουμε και να τους δείξουμε τη λίμνη μας και το νησάκι μας. Το νησί και η λίμνη είναι το στολίδι της πόλης. Πρέπει να, εμείς σαν νησιώτες θέλουμε να τα διαφυλάξουμε, να τα προσέχουμε. Προσπαθούμε μέσα από αυτές τις δραστηριότητες να τα αναδείξουμε. Επιστρέψαμε και πριν κλείσουμε, πάμε έτσι γενικότερα να δούμε δύο ειδήσεις, όχι από τη δική μας περιοχή, μία φορά τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε μία καραμπόλα 4 οχημάτων, χθες το απόγευμα της Πέμπτης, στο ύψος της Τούμπας, και να πούμε βέβαια ότι δεν υπήρχαν τραυματίες. Τώρα λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και αυτή τη φωτογραφία. Είπαμε για την ιστορική νίκη, σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού. Γι' αυτό το λόγο κιόλας ήταν ξέφερνοι οι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Και όπως είπαμε, δεν ξέρουμε πώς θα είναι το χρώμα στη χώρα το βράδυ της 9ης Ιουνίου λόγω των ευρωεκλογών. Το μόνο βέβαιο είναι ότι από την Τετάρτη το βράδυ και μετά το χρώμα σε ολόκληρη τη χώρα ήταν κόκκινο. Βάφτηκε κόκκινη η χώρα από άκρη σ' άκρη. Τώρα βλέπουμε και μια φωτογραφία τον Πρωθυπουργό να κρατάει τη σημαία του Ολυμπιακού, και αυτό πιο συγκεκριμένα έγινε χθες Πέμπτη στην Πάτρα, όπου βρέθηκε στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, η οποία πανηγύριζε ακόμη για αυτή την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου από τον Ολυμπιακό. Και οι κάτοικοι φρόντισαν έτσι να μεταφέρουν το κλίμα και στον Πρωθυπουργό. Τώρα, εμείς σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής για σήμερα, Παρασκευή, απόγευμα Παρασκευής. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Όμως σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του Μαΐου, μην το ξεχνάμε αυτό. Αύριο αλλάζει ο μήνας. Υποδεχόμαστε και επίσημα το καλοκαίρι και μάλιστα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ανανεώνουμε ραντεβού για την Δευτέρα το μεσημέρι εδώ στο Ιωάννινα TV. Να ευχηθώ καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Είναι και μια ευκαιρία να πάτε για μπάνιο, να χαλαρώσετε λόγω του καιρού, και αν σκεφτούμε ότι το επόμενο έχουμε και τις ευρωεκλογές, είναι μια καλή ευκαιρία, θα έχει καλό καιρό. Σε κάθε περίπτωση όμως να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε. Τώρα σε πολύ λίγο, στις 6, ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και μην ξεχνάτε βέβαια τη σελίδα του Ήπειρος Online. Με μια ανάσα τα είπα όλα, γι' αυτό λαχανιάζω. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι και όλες καλά. Οι 4 ώρες τη μέρα εσένα σκέφτομαι. Η φυγή σου στο στήθος μου σφαίρα, το παραδέχομαι. 24 ώρες τη μέρα για σένα νοιάζομαι. Με σπασμένο μυαλό σου φωνάζω, σε χρειάζομαι.